Τώρα με φόντο τις δραματικές εξελίξεις σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ηνωμένε Πολιτείες που ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή. Σύνδεση με τη Νέα Υόρκη και τον Μιχάλη Ιγναντίου. Μάρκο, καλησπέρα. Έλα Μιχάλη, σ' ακούμε. Α, ωραία. Ε, λοιπόν, Μάρκο, το, ενώ το Αμερικανικό Πεντάγωνο συνεχίζει να ενισχύει τι δυνάμει του στην ευρύτερη περιοχή τη Μέση Ανατολή, χρησιμοποιώντα ασύστολα και την Κύπρο. Ο Λευκό Οίκο ασκεί αφόρητε πιέσει για διπλωματική λύση, η οποία με τα μέχρι στιγμή δεδομένα δεν είναι εφικτή, βέβαια. Το Ισραήλ σε τούτη τη φάση πιστεύεται ότι δεν θα εισέλθει σε συζητήσει με στόχο την κατάβαση του πυρό στο Λίβανο, με βασική δικαιολογία ότι δεν έχει εμπιστοσύνη ούτε στου νέου ηγέτε τη Χεσπολάχ. Πριν από λίγο, ο εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνική Ασφάλεια του Λευκού Οίκου, ο περίφημο Τζον Κίρπη, εκφράζοντα τον πρόεδρο Μπάιτεν, δήλωσε ότι αν το εβραϊκό κράτο εξαπολύσει χερσαία επίθεση και αν εισέλθει στον πόλεμο το Ιράν, οι κάτοικοι στο βόρειο Ισραήλ δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια του και τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο πολύπλοκα. Ο κύριος Κίρπη είπε μεν ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα την ακλόνητη υποστήριξη των αλλά εξέφρασε και τη δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου για τον τρόπο με τον οποίο δράκει αντιδρά η Ισραηλινή ηγεσία. Είπε Μάρκο, δεν μα είσαμε τα λόγια μα για το γεγονό ότι δεν βλέπουμε απαραίτητα τη στρατηγική εκτέλεση με τον ίδιο τρόπο που τη βλέπουν αυτοί. Όπω καταλαβαίνουμε, υπάρχει διαφορά απόψεων χωρί καμία αμφιβολία. Και έχουμε, Μιχάλη, νέε σημαντικέ ανακοινώσει από το Πεντάγωνο για την προστασία του Ισραήλ και την ενίσχυση των Αμερικανικών δυνάμεων. Ναι, έχουμε Μάρκο, να μου επιτρέψει πρώτα να σου πω ότι σίγουρα ο Υπουργό Αμήνα ο Όστιν είναι ένα δυστυχισμένο άνθρωπο, αλλά αναγκάζεται να βλέπει τη μεγάλη εικόνα. Στο τέλο τη ημέρα, το Ισραήλ κάνει τη δουλειά των Αμερικανών και σε σχέση με τη Χαμά και σε σχέση με τη Χεσπολάχ. Και αν απαιτηθεί, θα του καθαρίσει και την υπόθεση του Ιράν, αν και εκεί τα πράγματα θα οδηγήσουν σε περιφερειακό πόλεμο, κάτι που οι Αμερικανοί παλεύουν να αποφύγουν. Ο κύριο Όστιν, λοιπόν, όπω μεταδούσαμε και χθε, είναι οργισμένο με τον Ισραηλινό ομόλογό του τον Γκάλαντ, τον οποίο χαρακτήριζε αγαπημένο φίλο. Ο Αμερικανό Υπουργό νιώθει προδομένο διότι ο Γκάλαντ σε δύο περιπτώσει, σε δύο σημαντικέ περιπτώσει, αθέτησε τη συμφωνία του να τον ενημερώνει δηλαδή τουλάχιστον μία ώρα πριν από τι επιθέσει, αν και του τηλεφωνούσε όταν ξεκινούσαν οι επιχειρήσει. Παρ' όλα αυτά, ο, ο, ο κύριο Ωστιν με εντολή του Πρόεδρου Πάιντεν, διέταξε την ενίσχυση τη Αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή για να παίξει τον αμυντικό τη, όπω αναφέρει ρόλο. Οι δυνάμει των ΗΠΑ βρίσκονται, θα σου έλεγα, σε κατακόκκινο συναγερμό. Στην ευρύτερη περιοχή διαθέτουν τουλάχιστον δύο αεροπλανοφόρα, μερικέ χιλιάδε κομμάτων και υπερσύγχρονα αεροσκάφη τύπου F-22, F-15E, F-16 και τα Α-10. Διαθέτουν δυνάμεις, όπως αναφέραμε, και στην Κύπρο στο πλαίσιο της στρατιωτικής συμφωνίας με τη Λευκοσία και σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ έχουν πρόσβαση και στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο. Είναι μια υπερσύγχρονη βάση αυτή. Λοιπόν, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Υπουργό Όστιν κατέστησε σαφέ πω αν το Ιράν, οι εταίροι του ή οι πληρεξούσιοι του χρησιμοποιήσουν αυτή τη στιγμή για να στοχοποιήσουν αμερικανικό προσωπικό ή τα συμφέροντά μα στην περιοχή, οι Ηνωμένε Πολιτείε θα λάβουν κάθε αναγ αναγκαίο μέτρο προκειμένου να προστατεύσουν και του πολίτε του και τα συμφέροντα. Και τέλο, να σου πω ότι ο Υπουργό παραμένει επικεντρωμένο στην προστασία των υπηκόων και των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή, στην άμυνα του Ισραήλ βεβαίω και στην αποκλιμάκωση τη κατάσταση μέσω τη αποτροπή και τη διπλωματία. Αυτά Στηρίζουν αμάδομαι. λοιπόν το Ισραήλ οι Ηνωμένες Πολιτείες και ζητούν άμεση αποκλιμάκωση. ευχαριστούμε θερμά. Μιχάλη Γναντή.